Η αναμέτρηση των ψαχνών θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα και οι Ερυθρόλευκοι μετά από δύο συνεχόμενες ήττες από Νίκη Βόλου εντός έδρας και Φωστήρα εκτός έδρας δεν έχουν περιθώρια για νέες απώλειες βαθμών, καθώς τον πόνους των 6 βαθμών εξανεμίστηκε μέσα σε μόλις 3 αγωνιστικές και ο κίνδυνος υποχώρησης από την κορυφή της βαθμολογίας είναι κάτι παραπάνω από ορατός. Στο σημερινό παιχνίδι ντεμπούτο στον Ερυθρόλευκο Πάγκο θα κάνει ο Νίκος Παντελής, ο οποίος διαδέχθηκε τον Ντράγκαν Κοκότοβιτς στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας. Οι ποδοσφαιριστές από τη μεριά τους γνωρίζουν τη σπουδαιότητα της σημερινής αναμέτρησης και θα πρέπει να είναι αποφασισμένοι για την νίκη απέναντι σε μια πολύ δυνατή και υπολογίσιμη ομάδα. Ο Ηρακλής Ψαχνών παραμένει αίτητος στα play-off έχοντας 2 νίκες και 1 ισοπαλία, ενώ στο μοναδικό παιχνίδι που έδωσε στην έδρα του νίκησε με 2-1 τον Ηρακλή. Στην αποστολή μετέχουν οι Κατσίκης Καρίλα Αρβανίτης και Νικολιάς, οι οποίοι για διάφορους λόγους είχαν μείνει εκτός από το παιχνίδι με το Φωστήρα. Αποκλείστηκαν από την αποστολή τραυματίες Κατσιαρός και Γεωργίου, καθώς και ο τιμωρημένος Δινόπαπας. 19 παίκτες συμπεριέλαβε συνολικά ο Νίκος Παντελής στην αποστολή και αυτοί είναι η Μπρέσκα, Καρίλ Κριστομπάλ, Μόνχε Αρβανίτης Γιαλούσης Γκίτκος, Γκούρμα, Ιωάννου Καρά, Κατσίκης Κόμνος, Κοστούλας, Μελίσης Νικολιάς Δινόπουλος, Πινδώνης, Ρόκας και Σταυράκης.